Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στην Αμερική έχουν βοηθήσει με διάφορους τρόπους την Ελλάδα. Άλλες φορές συγκεντρώνουν τρόφιμα, αναλώσιμα υλικά, φάρμακα και τα στέλνουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου στη συνέχεια να διανεμηθούν σε όσες οικογένειες έχουν ανάγκη. Άλλες φορές πάλι συγκεντρώνουν χρήματα και τα δίνουν ως δωρεά ακόμη και σε δομές του δημοσίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Δαμόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων της Νέας Υόρκης και πρόσφατα ο δικός σας σύλλογος βοήθησε το γεροκομείο Αθηνών. Έτσι δεν είναι? Θα θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς κάνατε? Ναι, χαίρετε. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά στο CNN Greece και σε όλους τους τηλεθεατά σας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, πριν από ένα περίπου μήνα, λάβαμε ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γεροκομείου Αθηνών, στο οποίο μας ζητούσε τη συνδρομή μας για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Και ευαισθητοποιηθήκαμε βέβαια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε λάβει μια τεράστια εκστρατεία ευρέσεως οικονομικών πόρων. Και τα χρήματα συγκεκριμένα θα φύγουν σήμερα. Μέχρι τώρα έχει γίνει μια δωρεά από την ΕΚΟ, την Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων, προς το Γεροκομείο Αθηνών. Εμείς όμως θα καλύψουμε τα έξοδα, γεμίζοντας τις δεξαμενές τους για τους επόμενους δύο μήνες. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή μαζί σας από το Γεροκομείο Αθηνών? Και μάλιστα τι σας είπαν, ότι δεν υπάρχουν πόροι καθόλου, δεν μπορούν από εδώ να τους βοηθήσουν? Ναι, ήταν το πρώτο αίτημά τους. Ήρθε κατά το τέλος του μηνός Νοεμβρίου. Με ένα γράμμα το οποίο είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του προσωρινού, και από την Ταμεία, την κυρία Πολυξένη Πρεστάκου, η οποία ζητούσε τη βοήθειά μας ώστε να μπορέσουν οι ένικοι της τρίτης ηλικίας του γεροκομείου να μπορέσουν να έχουν τη θέρμασή τους, την υγιεινή τους, καθαριότητα, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με έναν τρόπο ανθρώπινο. Για μας αυτό ήταν σημαντικό. Όπως σας είπα και προηγουμένως, κάναμε ό,τι μπορούμε ώστε να καλύψουμε ορισμένες από τις ανάγκες. Βέβαια, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τους. Οπότε έχει καλυφθεί ποιος μήνας, Ιανουάριος, Φεβρουάριος? Όχι, θα καλυφθεί ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος. Και μέχρι τότε έχετε εικόνα? Μέχρι τότε έκανε δωρεά η ΕΚΟ, έλεγα, και εμείς θα αναλάβουμε μετά το τέλος αυτής της δωρεάς, η οποία λύγει στο τέλος του Ιανουαρίου. Πείτε μου κάτι, όταν σας ήρθε αυτό το αίτημα και το διαβάσατε και είδατε ότι μία δομή τόσο σημαντική, όπου έχουν βρει καταφύγιο άτομα της τρίτης ηλικίας, που πια για το χι λόγο δεν είναι στο σπιτικό τους, πώς αισθανθήκατε? Ναι, αισθάνθηκα λίγο δύσκολα, μία απογοήτευση θα έλεγα, γιατί το θεωρώ άδικο άνθρωποι τρίτης ηλικίας να μην έχουν τη σωστή περίθαψη από την πολιτεία που θα έπρεπε να έχουν. Και αυτό καθε αυτό το ίδρυμα, οπότε θυμάμαι ότι ήταν και στην Ελλάδα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 ετών, να έχει 150 χρόνια πριν. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές κρίσεις η Ελλάδα, δύσκολες στιγμές, και όμως επιβίωσε. Τώρα, αυτή τη φορά νομίζω ότι η κρίση ή είναι παρατεταμένη ή είναι πολύ βαθιά και έχει αναγκάσει και την πολιτεία να κόψει ίσως τα ποσά που δίνει προς το γεροκομείο, αν και το θεωρώ λίγο αδύνατο. Εμείς όμως δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό. Εμείς εξετάσαμε ότι μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε και εκεί σταθήκαμε. Ότι πρέπει να βοηθήσουμε χωρίς να εξετάσουμε τους λόγους. Είτε πολιτικοί λόγοι είναι αυτοί, είτε διάφοροι άλλοι λόγοι. Η ανταπόκριση των μελών σας ήταν άμεση? Άμεση. Και θα έλεγα ότι με εξέπληξε το γεγονός αυτό, γιατί βοηθούμε την Ελλάδα από τις αρχές του 2012. Από τότε που ανέλαβα πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, το πρώτο μας μέλημα, εκτός από τα πολιτιστικά, τα κοινωνικά, τα μορφωτικά, ήταν και η φιλανθρωπική βοήθεια προς την Ελλάδα λόγω της κρίσης. Θα θέλαμε πάρα πολύ να είχαμε κάνει κάτι άλλο προς την Ελλάδα. Να είχαμε κάνει ίσως δωρεές για
υποτροφίες, ίσως ανταλλαγή φοιτητών, κάτι διαφορετικό. Αλλά όσον ήρθε το φιλανθρωπικό στη μέση, έχουμε κάνει πολλές δωρεές προς το Γροθοκομείο Αθηνών, προς τον Οργανισμό Μαζί για το Παιδί, προς το Σύλλογο Αθηναίων, του Συλλόγου της Αθήνας στην Πλάκα. Και το τελευταίο εδώ τώρα εστιαζόμαστε στη βοήθεια προς το Γεροκομείο Αθηνών. Πείτε μου κάτι, το ποσό που συγκεντρώθηκε για το Γεροκομείο Αθηνών ποιο ήταν? Συγκεντρώσαμε μέχρι τώρα 9.200 δολάρια. Ευελπιστώ σήμερα να συγκεντρώσω το ποσό των 13.500 δολαρίων μέχρι και σήμερα και να τρέξω αμέσως στην τράπεζα να στείλω το έμβασμα για την αγορά του πετρελαίου για 2 μήνες. Μάλιστα. Μου αναφέρατε και το Γροθοκομείο Αθηνών. Τι σας ζητήθηκε από εκεί? Τι αδυνατούσαν να πάρουν? Ζητήθηκε τρόφιμα. Ναι. Και επίσης κάναμε δωρεά και έναν μεγάλο βραστήρα στην κουζίνα τους, παραγωγής 2.000 γευμάτων την ημέρα. Ένας βραστήρας ο οποίος υπάρχει ακόμα εκεί με την ετικέτα του Συλλόγου Αθηνιών, δωρεά προς το Γροθοκομείο Αθηνών. Και για μας αυτό είναι πρωταρχικό ζήτημα. Είναι κάτι που, όπως είπα και προηγουμένως, αυτή και καθεαυτή η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη εξαλείφουν κάθε άλλες ερωτήσεις, γιατί είμαστε και μακριά για να κάνουμε ερωτήσεις για το πώς δεν έγινε, γιατί δεν έγινε. Δεν μας αφορά αυτό και δεν θα μπορούσαμε και να μπούμε. Εννοείται, γιατί μια δομή του δημοσίου δεν μπορεί να καλύψει με λεφτά το κράτος τις ανάγκες του. Ναι, οι χορηγίες του κράτους προς τα ιδρύματα αυτά έχουν περικοπεί κατά τουλάχιστον 50%, ίσως και παραπάνω θα έλεγα. Από ό,τι μαθαίνω δηλαδή, έχει γίνει αυτό και στο Γροθοκομείο Αθηνών μα και στο Μαζί για το Παιδί. Το Γροθοκομείο Αθηνών πότε το βοηθήσατε? Την πρώτη φορά που κάναμε αποστολή ήταν τον Ιανουάριο του 2012 και από τότε μέχρι τώρα έχουμε στείλει, κάθε χρόνο στέλνουμε 2-3 φορές χρήματα. Οπότε παίρνετε ήδη, δεν δίνετε χρήματα στο Γροθοκομείο? Όχι, όχι. Δεν δίνουμε χρήματα. Ούτε στο Γεροκομείο δίνουμε χρήματα. Αυτά θα αγοραστούν, ό,τι είναι σε υλική μορφή θα αγοραστεί από εσάς. Από εμάς, με απόλυτο έλεγχο από τους... από τα μέλη του Συλλόγου Αθηναίων που ζουν στην Ελλάδα ή που θα πάνε στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό και θα σταλούν στους τελικούς καταναλωτές. Είτε είναι αυτό Γεροκομείο, ναι, είτε είναι Γροθοκομείο. Δηλαδή δεν στέλνουμε χρήματα σε αυτά τα ιδρύματα. Όχι, έχετε δει. Πείτε μου κάτι, σε ό,τι αφορά το να επιστρέψει στο Γροθοκομείο Αθηνών, κάθε χρόνο τι ποσότητα τροφίμων στέλνετε? Τον πρώτο χρόνο είχαμε στείλει κάπου 6.000 δολάρια. Τον δεύτερο χρόνο νομίζω ήταν άλλα τόσα και μαζί με τον βραστήρα, ο οποίος βραστήρας ήταν κάπου 15.000 δολάρια, αν τα βάλουμε και αυτά μαζί, ήταν κάπου 20.000. Και μετά, επειδή υπάρχει και πορεσμός και είναι πολύ δύσκολο πια να ζητάς από τους ίδιους ανθρώπους τους οικονομικούς πόρους, νομίζω έχουμε φτάσει στο ποσό των 2.000 με 3.000 το χρόνο. Τώρα είστε σε αυτό το επίπεδο δηλαδή τώρα? Μάλιστα, ναι. Πάντως, γιατί λέτε ότι υπάρχει, είπατε ότι υπάρχει κορεσμός, υπάρχουν μέλη που δεν μπορούν να δεχτούν ότι υπάρχει μια μόνιμη ανάγκη σε κάποιες δομές από τη στιγμή που είναι η κατάσταση έτσι στη χώρα? Υπάρχουν ερωτηματικά, ναι. Γιατί να μην μπορεί το κράτος το ίδιο να ορθοποδήσει και να μπορέσει να στηρίξει αυτές τις δομές? Είμαστε τώρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτή την κρίση, 6-7 χρόνια ίσως, και κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να υπάρχει μια ανάσα, κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να υπάρχει μια απαλληφή από αυτά που περνάει ο ελληνικός λαός. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν ερωτήματα επίσης και για την φορολογία που δέχεται ο σύλλογός μας πάνω σε αυτήν ειδικά την δωρεά που κάνουμε προς το Γεροκομείο με το 24% ΦΠΑ. Δηλαδή
δικιά μας προσπάθεια αλλοιώνεται, αν θέλετε, από την φορολογία αυτή. Το 1 τέταρτο δηλαδή των χρημάτων θα πάει για την φορολογία του πετρελαίου. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα σε όσες δωρεές γίνονται. Πίστευα ότι αυτό στη δική σας περίπτωση δεν θα συνέβαινε επειδή τα λεφτά έρχονται από το εξωτερικό. Αλλά μου λέτε ότι συμβαίνει. Ναι, συμβαίνει. Δεν ξέρω εσείς εάν έχετε δικά σας κανάλια, δικές σας συνδέσεις που θα μπορούσαν ίσως να βρουν μια απάντηση σε αυτό. Αλλά για μας καταλαβαίνετε ότι είναι μια τροχοπέδη και για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αθηναίων είναι με ένα αποθαρρυντικό στοιχείο, θα έλεγα, γιατί η δωρεά γίνεται για την αγορά πετρελαίου μέχρι την τελευταία σταγόνα του πετρελαίου. Ναι. Αυτό και θα πρέπει να πάει στο γεροκομείο. Εφόσον λοιπόν δεν γίνεται για κερδοσκοπικό λόγο, θα έπρεπε όλα αυτά τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, ναι, ή τώρα ή και στο μέλλον, να πάνε κατευθείαν για την αγορά πετρελαίου. Το 24% λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όπως γίνεται και εδώ στην Αμερική. Εδώ στην Αμερική έχουμε κάνει και επίσης δωρεές σε αμερικανικούς οργανισμούς και δεν υπάρχει αυτή η φορολογία. Κάθε άλλο μάλιστα που ο δωρητής, ναι, απολαμβάνει της φοροαπαλλαγής. Απαλλάσσεται. Σωστά, σωστά, απαλλάσσεται. Παρ' όλα αυτά τώρα υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και εξαιτίας της φορολογίας για το αν θα συνεχίσετε να βοηθάτε ή έχετε αποφασίσει ότι θα στηρίζετε τόσο το βρεφοκομείο όσο το γεροκομείο ή όποιον άλλον, από όποιον άλλον σας ζητηθεί βοήθεια ότι θα είστε εκεί. Ναι, δεν θα μπορέσουμε να διακυβεύσουμε εμείς την αποστολή των χρημάτων, γιατί θα ήταν άδικο από μέρος μας, λόγω διαφωνίες μας, όποια και διαφωνία να έχουμε με τη φορολογία, να μην στέλναμε τη βοήθεια. Όχι, η βοήθεια θα σταλεί και στο γεροκομείο και θα συνεχίσουμε και στο βροχοκομείο και όλοι οι οργανισμοί που θα μας ζητήσουν θα το κάνουμε επίσης στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Κύριε Αδαμόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που μιλήσατε στο CNN Greece. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την δυνατότητα να ακουστώ από τις τελευταίες σας και να με δούνε και σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά και κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.